Είναι εκπιζό, έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες και πάνω από δύο εβδομάδες εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών ώστε να πούμε όλοι όχι στους πληστηριασμούς των ακινήτων. Πώς? Με διαδικτυακή ψηφοφορία η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπιζό, εκπιζό.gr, θα δείτε ότι έχουμε φτάσει, έχουμε υπερβεί τις 85.000 διαδικτυακά. Και επίσης συγκεντρώνουμε υπογραφές χειρόγραφα, έχουν υπερβεί τις 15.000 χειρόγραφες υπογραφές σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι ξεπεράσαμε τον αρχικό στόχο των 100.000 υπογραφών. Αντιδράει η κοινωνία. Κυρία Καλαποθαράκου, είναι σαφές τώρα αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και το συμβολισμό της πρωτοβουλίας σας. Από εκεί και έπειτα έχει αποδείξει η πρόσφατη εμπειρία ότι πολύ λίγο τελικά μετρούν αυτές οι κινήσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, εν της πράγμασης. Εμείς νομίζουμε ότι θα μετρήσει σημαντικά. Πείτε μας πού σκοπεύετε να... Θα κλιμακώσουμε και θα κορυφώσουμε αυτή την κινητοποίηση που κάνουμε. Σκοπεύουμε να παραδώσουμε τις υπογραφές και τα ψηφίσματα στον Πρωθυπουργό της χώρας και στους συναρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και οικονομίας. Και όχι μόνο, όλοι οι βουλευτές έχουν λάβει γνώση των προτάσεών μας, δηλαδή η πρότασή μας είναι να ανασταλούν για τα επόμενα 3 έτη και να ισχύσει το υφιστάμενο προστατευτικό πλαίσιο. Επομένως, εν τω μεταξύ, να μεριμνήσει η πολιτεία και να λάβει μέτρα ώστε να δοθεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη προοπτική στην αποπληρωμή των χρεών, όπου πάρα πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να αποπληρώσουν ανυπαίτεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Καλαποθαράκου, η εκπιζό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά κομίζει και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που έχει να κάνει με την καταβολή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για τις ευπαθείς ομάδες μόνο των τόκων, των δανείων. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Μία από τις προτάσεις που κάνουμε είναι οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να καταβάλουν μόνο το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσό και να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Παράλληλα, η κεντρική πρόταση της εκπιζό αναφορικά με όλους τους συμπολίτες μας που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο είναι να αποπληρώσουν με βάση την πραγματική αξία των ακινήτων. Κυρία Καλαποθαράκου, ζυμώσεις με τις τράπεζες γίνονται. Είναι και λίγο περίεργη αυτή η περίοδος για τα τραπεζικά ιδρύματα. Είναι περίοδος ανακατατάξεων, αρκετά εκκρεμούν να γίνουν ακόμη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ευήκο αότα, αν γίνονται προσεγγίσεις, αν γίνονται ζυμώσεις για μια κοινή ενδεχομένως πλατφόρμα, ή είναι πολύ ρομαντικό αυτό που λέω? Είναι πάρα πολύ σωστό και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο και αυτονόητο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας Εμείς ευχαριστώ. Είμαστε έξω από το διάλογο, η εκπιζό, έχουμε διαμαρτυρηθεί δημόσια επανειλημμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα ασκήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε και αν ενεργοποιηθούμε οι πολίτες, πραγματικά θα δώσουμε ένα εκοφαντικό μήνυμα στην κυβέρνηση και στις τράπεζες και στην όποια τρόικα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να πετύχουμε να μην απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί αυτή τη χρονική στιγμή.